κωστεί σε κάποια ενδεικτικά γρήγορα ερωτήματα τηλεθεατών. Ο Γιάννης από Θέρμη ρωτάει την άποψη του κυρίου Ραπτόπουλου για τη διαιτησία του αγώνα της Τούμπας. Τελικά ποιος αδικήθηκε? Της Τούμπας, Χαριλάου. Χαριλάου θέλω να πει, ναι, προφανώς. Ναι. Κοίταξε να δεις. Αν ο ΠΑΟΚ δικαιώθηκε να φωνάσει στην τελευταία φάση, εκεί που έκανε το λάθος, τον έβαλε τον Μπαχαλιάνη ο Μπάτζιος, με τον κοντό τον τερματοφύλακα το 1,78, εκεί πέρα στο ανορθόδοξο έγινε το χέρι, εδώ, δεν ξέρω αν βρήκε το Ίγκασο πρώτα, βρήκε το χέρι του παίκτη του Άρη και θα μπορούσε να δοθεί πέναλτι. Τώρα, το πέναλτι είναι, ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει με 9 παίκτες. Με τη σκαριά, άμα το δεις τη σκαριά του πιτσιρικά, του Τσιγάρα, του Τσιγάρα, είναι έξω κατευθείαν. Και τρεις τον Ντάγκλας, ο οποίος ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν έχω χρόνο, αν δεις τις αλλαγές που είχε. Δηλαδή, χτυπάει ο Αγγέ και γυρίζω, βλέπω εγώ στον πάγκο το Βιερίνια, κάτι μάγουλα, θα έρθει και έρθει από την Ελβετία, από το Σαλέ. Και μπήκε ο Κρέσπο Φουκαράς, δεξί μπακ, σαν στόπερ, που είναι στόπερ, να ανέβει 70 μέτρα. Είχε τον Τζόλα καλαγή με τον Σφιντεύσκι. Παίξαν και οι δύο. Και ο Εσίτη αλλαγή του Ντάγκλας. Αν αυτό είναι ΠΑΟΚ 65 εκατομμυρίων, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά έχω δει εγώ καλύτερο ΠΑΟΚ, χωρίς λεφτά πολλά και με καλύτερη ομάδα. Μάλιστα. Εντάξει. Ο Θανάσης από Τρίκαλα, πέρυσι ο κύριος Ραπτόπουλος έλεγε ότι ο Άρης διαλύεται, τώρα τι έχει να πει? Διαλύεται? Ναι. Σε τι διαλύεται? Δεν ξέρω. Καταρχήν ξέρω ότι είχαν τον καλύτερο παράγοντα στο. Α, που λέγαμε το καλοκαίρι ότι λήγουν τα συμβόλαια των πρωτοκλασσάτων ποδοσφαιριστών και το λοιπά και λοιπά. Είχε ένα δύσκολο διαζύγιο, λέω, δικαστήριο, και ευτυχώς για τον Άρη πέρασαν τα χρέη στους προηγουμένους και δεν τα φορτώθηκε ο Καρυπίδης. Mm-hmm. Δεν έπρεπε να τα φορτωθεί ο Καρυπίδης. Αν το έκανε το δικαστήριο, θα διαλυόταν, βέβαια. Μάλιστα. Ο Γιώργος από Καλαμαριά. Ο κύριος Ραπτόπουλος θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει από τις καταγγελίες Καραπαπά? Όχι. Όχι. Γιατί δεν τους πιάσανε, αφού δεν τους πιάσανε με αυτό φόρο, λέω ότι δεν κινδυνεύει. Και άμα έρθει η Θεσσαλονίκη να καταθέσει εδώ στο αστυνομικό μέγαρο, δύσκολος είναι. Δεν το βλέπω. Ο Ιορδάνης από... Δηλαδή κάνω μια εκτίμηση, δεν λέω. Ναι. Ο Ιορδάνης από Παλιό Φάληρο, τελικά ποιος είναι ο ευνοούμενος από διαιτησία? Σε αυτό το μάτς. Ευνοημένος, ναι, ευνοημένος, συγγνώμη. Ο ΠΑΟΚ είναι. ΠΑΟΚ. Θανάσης από Πειραιά. Ο Ραπτόπουλος είναι Αριανός ή ΠΑΟΚΤΖΙΣ? Τίποτα. Ο Ραπτόπουλος δουλεύει 20 ώρες τη μέρα για να έχει 30 χορηγούς, να μην έχει ανάγκη ούτε τον Καράπαπα, ούτε τον Καγκάτσι, ούτε τον Μελισανίδη. Λοιπόν, ο Σάκης από Ρέθυμνο. Ποια η άποψη Ραπτόπουλου για τις καταγγελίες του Ολυμπιακού και τι ξέρει για την πολιτική? Η θυσία δεν υπήρχε στο κομμάτι το μετοχικό. Ήταν το θέμα το ξενοδοχείο. Ούτε εκεί κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει. Με τον Γκαρσία προπονητή να κάνει, σέρνανε τους δημοσιογράφους οι προπονητές και τώρα βγαίνουν οι γυναίκες και βγάζουν ανακοίνωση. Ναι. Από αυτά κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ και από Τίνο Σαββίδη στο εξωτερικό και εδώ δουλεύουν και φέρνουν τον Τζόλακ, όχι από τον Καράμπαπα, και την πολυιδιοκτησία. Λοιπόν.